ή θα συνεργαστείτε με κάποια άλλα κόμματα όπως του κύριου Καρατζαφέρη, μιλάτε με τον κύριο Βελόπουλο? Γίνονται συζητήσεις, όχι, αλλά κοιτάξτε, ο κύριος Βελόπουλος έχει κάνει μια επιλογή να συνεργαστεί με τον κύριο Κρανιδιώτη. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι η πρόταση δικιά μου ήταν, όταν εξεδήλωσα την πρόθεση δημιουργίας του κόμματος τον Αύγουστο μετά τη διαγραφή μου, ένα με δεξιό, με πατριωτικό μέτωπο πρέπει να είναι αραγές και κάτω από έναν αρχηγό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν δημοσκοπήσεις όταν ήρθε ο χρόνος, σε 2-3 μήνες, στη δεξιά παράταξη, από όλους εμάς, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν διεκδικούμε ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, διεκδικούμε όλους αυτούς που δεν θα πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία και αυτούς οι οποίοι δίνουν την ψήφο κάπου που πάει χαμένη για μένα και δεν εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και να ρωτήσουμε αυτόν τον κόσμο ποιον θέλετε για ηγέτη, τον Καμένο, τον Βελόπουλο, τον Καρατζαφέρη. Αν ο κόσμος αποφασίσει τον Καρατζαφέρη, όλοι κάτω τον Καρατζαφέρη. Αν αποφασίσει τον Καμένο, κάτω τον Καμένο. Αν αποφασίσει ο τον Βελόπουλο, κάτω τον Βελόπουλο. Εγώ αυτή είναι η πρότασή μου. Σας έχω κάνει τρεις αποκαλύψεις σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη. Μάλιστα. Θα έπρεπε να γίνει έτσι, διότι ο κόσμος θα αποφασίσει. Όχι η καρέκλα η δικιά μου, ούτε ο τηλεοπτικός σταθμός, ούτε το κόμμα μου, ούτε η προσωπικότητά μου. Θέλω ο κόσμος να μου πει ότι καλύτερος για να ηγηθεί της δεξιάς πατριωτικής παράταξης του πατριωτικού μετώπου είναι αυτός. Και όλοι οι υπόλοιποι να συνταχθούμε με αυτό που λέει ο κόσμος. Να μην κολλήσουμε σε καρέκλες, σε εξουσίες και προεδρελίκια. Διότι αυτά μας φάγανε εμάς τους δεξιούς.